Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πρώτη έκδοση του Athens Brussels Review, ενός podcast που φιλοδοξεί να φέρνει την ατζέντα της Ευρώπης στην ατζέντα της Ελλάδος και αντίστροφα. Είμαι ο Γιάννης Παπαγεωργίου και πράγματι στο τέλος κάθε μήνα μαζί με τρεις κορυφαίους εκπροσώπους μεγάλων think tanks στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα συζητάμε για τα θέματα που κρίνουμε ότι θα πρέπει να βρίσκονται στη δική σας ατζέντα. Καλωσορίζουμε από τις Βρυξέλλες τη Μαρία Δεμερτζή, αναπληρώτρια διευθύντρια του Bruegel, από την Αθήνα τον Γιώργο Παγουλάτο, γενικό διευθυντή του Eliamep και τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο, διευθυντή περιεχομένου της Διανέωσης. Πρώτο θέμα στην ατζέντα, ο εμβολιασμός, η πανδημία και οι οικονομικές της συνέπειες. Μικρόφωνο αμέσως στη Μαρία Δεμερτζή. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, να ξεκινήσω λέγοντας ότι σίγουρα το θέμα της πανδημίας είναι το νούμερο ένα μείζον θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί το 2021. Και βέβαια ο τρόπος με τον οποίο θα το αντιμετωπίσουμε θα έχει οικονομικές επιπτώσεις. Πιστεύω ότι ο εμβολιασμός είναι το νούμερο ένα εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας για να μπορέσουμε να προλάβουμε τις οικονομικές επιπτώσεις. Όσο πιο γρήγορα και όσο περισσότερο κόσμο μπορέσουμε να εμβολιάσουμε σε μικρό χρονικό διάστημα, τόσο μικρότερες θα είναι και οι οικονομικές επιπτώσεις, γιατί θα μπορέσουμε να ξανανοίξουμε την οικονομία, να φέρουμε την οικονομία σε μια κανονικότητα. Σχετικά με τα νούμερα, βρισκόμαστε ακόμα πολύ στην αρχή του εμβολιασμού. Βλέπουμε ότι κατά μέσο όρο στην Ευρώπη υπάρχουν από 0 μέχρι 3% του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί, 3,5% στη Δανία, 2,5% στο Βέλγιο, 0, κάτι στην Ολλανδία. Υπάρχουν δηλαδή διαφορές, το οποίο δεν είναι καλό. Δηλαδή θα έπρεπε να πηγαίνουμε πιο γρήγορα. Αυτό που βλέπουμε ότι συμβαίνει είναι η παράδοση των εμβολίων, δηλαδή η παραγωγή και η παράδοση εμβολίων από τις εταιρείες, τις φαρμακευτικές των οποίων τα εμβόλια έχουν εγκριθεί, έχει μείνει πολύ πίσω. Και εδώ δεν έχει δημιουργηθεί θέμα με αβέβαιο τέλος. Οπότε παραμένει η μεγάλη αβεβαιότητα παραμένει δυστυχώς. Κύριε Παγουλάτε, ισχύει το ίδιο για χώρες του Βορρά και του Νότου ή πόσο ασύμμετρη είναι αυτή η απειλή, αυτός ο κίνδυνος που έχουμε μπροστά μας και αν μπορεί αυτό κάπως να αλλάξει? Είναι σαφές ότι η πανδημία, παρότι η ίδια είναι ένας κίνδυνος συμμετρικός υπό την έννοια ότι πλήττει τους πάντες σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει πλήξει με τρόπο ασύμμετρο την Ευρωζώνη υπό την έννοια ότι οι οικονομίες του Νότου έχουν δεχτεί μεγαλύτερο πλήγμα μέσα στο 2020, κυρίως λόγω της έκθεσής τους στον τουρισμό και της έντασης οικονομικής κρίσης ως αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης, αλλά και του γεγονότος ότι οι οικονομίες του Ευρωνότου βρισκόντουσαν σε πιο ευάλωτη θέση σε σχέση με το Βορρά, είχαν πιο περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια, βαρύτερο δημόσιο χρέος κτλ. Αυτό σε σημαντικό βαθμό αντισταθμίστηκε ή μάλλον εξομαλύνθηκε από το δημοσιονομικό πακέτο και τη δημοσιονομική χαλάρωση που επέτρεψε η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι αλήθεια ότι αυτό το χάσμα εξακολουθεί να υπάρχει, παρότι είναι λιγότερο έντονο από ό,τι θα ήταν χωρίς αυτά τα μέτρα. Η Ευρωζώνη μπαίνει στο 21, έχει μπει στο 21, οι προβλέψεις για το 21 είναι ότι η Ευρωζώνη ως οικονομία θα αναπτυχθεί, το IMF προβλέπει 4,2 ανάπτυξη για το 2021 και 3,6 το 2022 για την Ευρωζώνη. Αυτό είναι θετικό, αλλά είναι χαμηλότερο από τις προβλέψεις για την αμερικάνικη οικονομία ή τις προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία. Και η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν μικρότερη απώλεια με όρους ύφεσης από την κρίση. Είναι προφανές ότι αυτό επηρεάζεται και από την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, της πανδημίας, από την ένταση των μέτρων του lockdown, τα οποία για την Ευρώπη ήταν αναγκαία. Η Αμερική που δεν τα ακολούθησε λόγω της γνωστής πολιτικής Τραμπ πληρώνει ήδη πολύ μεγάλο τίμημα με όρους ανθρώπινων ζωών. Είναι σαφές ότι υπάρχουν trade-offs σε αυτές τις επιλογές, δεν υπάρχουν ανέμακτες ως προς το οικονομικό τους κόστος επιλογές και προφανώς το κρισιμότερο απ' όλα θα είναι ο ρυθμός εκδίπλωσης του προγράμματος εμβολιασμών, η αποτελεσματικότητά τους και βέβαια το αν θα υπάρξει ένα επόμενο κύμα μιας ακόμα πιο επιθετικής μετάλλαξης του ιού, το οποίο ασφαλώς θα άλλαζε τα δεδομένα επί το δυσμενέστερο.
Θοδωρή Γεωργακόπουλε, το τίμημα κατά τη γνώμη σου ποιο είναι και αν είναι μόνο οικονομικό στην περίπτωση αυτή? Είναι αρκετά περίπλοκο το φαινόμενο και έχει πολλές εκφάνσεις. Εκτός από την ίδια τον ίδιο τον οικονομικό αντίκτυπο που τον βλέπουμε και θα τον βλέπουμε, υπάρχουν και σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα, με την υπομονή και με τις αντοχές που υπάρχουν και μέσα στην κοινωνία και μέσα στα άτομα ξεχωριστά. Κοντεύουμε να συμπληρώσουμε ένα χρόνο μέσα στην πανδημία, αλλεπάλληλες καραντίνες. Η Ευρώπη τα έχει πάει αρκετά χειρότερα από ό,τι άλλες περιοχές του πλανήτη και οι επιπτώσεις έχουν αρχίσει να φαίνονται πέρα από τον οικονομικό τομέα και στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε καθημερινά. Αυτό που ανάφερε ο Γιώργος Παγουλάτος είναι το κρίσιμο διακύβευμα. Το θέμα του εμβολιασμού μοιάζει να είναι η μοναδική έξοδος σε αυτή τη φάση, αλλά όπως λέγαμε από αρκετά νωρίς, πρόκειται για κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην παγκόσμια ιστορία. Ένα τεράστιο μαζικό project, το οποίο έχει τόσο πολλά κινούμενα μέρη, υπάρχουν τόσο πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να πάνε στραβά, που κάποια από αυτά αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα πάνε. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την καθυστέρηση της παράδοσης των εμβολίων που είχαν συμφωνηθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, βέβαια, να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προαγοράσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της αρχικής παραγωγής και την ίδια στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει καμία πρόσβαση σε κανένα εμβόλιο γενικότερα. Όλα αυτά και καθώς περνάει ο χρόνος και αυξάνονται οι πιθανότητες για εμφάνιση νέων μεταλλάξεων, δημιουργούν ένα σκηνικό το οποίο δεν είναι καθαρό. Δεν υπάρχει ορατή έξοδος και οι συνέπειες προφανώς θα είναι κυρίως οικονομικές, θα είναι βασικά και εξόφθαλμα οικονομικές, αλλά παράλληλα θα γίνονται όλο και πιο βαθιές μέσα στις μεμονωμένες κοινωνίες. Εκεί σε κάθε κοινωνία θα έχουν και διαφορετική μορφή. Να επιστρέψω και να κλείσουμε αυτό το γύρο με μια καθαρά οικονομική ερώτηση. Μέσα σε αυτή την κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να απαντήσει με το Ταμείο Ανάπτυξης και από την άλλη πλευρά με ένα τεράστιο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πόσο αυτό είναι καλό γιατρικό, και θα ξεκινήσω από την Μαρία Δεμερτζή, πόσο είναι καλό γιατρικό αυτό για τις οικονομίες, όταν έρθει η ώρα να ξεφύγουμε ή από το General Escape Clause είτε από τα έκτακτα αυτά μέτρα, πώς θα πρέπει να φανταστούμε την επιστροφή σε κάποιο είδους κανονικότητα? Μεγάλη ερώτηση. Βέβαια, το Ταμείο Ανάπτυξης, τα δύο εργαλεία τα οποία ανέφερες, Γιάννη, το Ταμείο Ανάπτυξης, το οποίο είναι δημοσιονομικό, και η νομισματική πολιτική, το πανδημικό πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτά είναι εργαλεία μακροοικονομικά, γιατί υπάρχουν και μικροοικονομικά εργαλεία τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί. Το Ταμείο Ανάπτυξης θα ξεκινήσει το 2021 τα μεγαλύτερα ποσά χρημάτων τα οποία θα δοθούν στις χώρες, αλλά πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια καθυστέρηση. Νομίζω ότι το 2022 θα δούμε τα μεγαλύτερα ποσά να δίνονται στις χώρες. Οπότε υπάρχει κάποια καθυστέρηση εκεί. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σίγουρα θα συνεχιστεί το πρόγραμμα το οποίο θα βοηθήσει. Δηλαδή, όσο οι χώρες βγαίνουν στις αγορές και δανείζονται, τόσο νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίζει να αγοράζει το χρέος. Οπότε πιστεύω ότι θα υπάρξει μεγάλη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά αυτά είναι υπό τη μορφή δανεισμού, δηλαδή οι χώρες μπορούν να δανειστούν από άλλα εργαλεία, όπως το SURE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο βέβαια θα προσθεθούν στο χρέος της κάθε χώρας. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες. Το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό θέμα είναι το θέμα της πανδημίας. Πρέπει να τα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βγούμε από την πανδημία, ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε την οικονομία και να υπάρξει ανάπτυξη. Ίδια η ερώτηση, προσθέτω, φοβάστε κύριε Παγουλάτε, κρίση χρέους? Κρίση χρέους θα αντιμετωπιστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ιδίως διότι οι περισσότερες πια χώρες της Ευρωζώνης βγαίνουν από αυτή την κρίση με πολύ ψηλά επίπεδα χρέους. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα που θα είναι πάνω από 200%. Το χρέος μας είναι εκτός αγορών, άρα με μια έννοια είναι πιο διαχειρίσιμο. Το χρέος Ιταλίας θα είναι σε επίπεδα που δεν θα είναι αυτό που λέγαμε βιώσιμα. Το χρέος της Γαλλίας είναι γύρω στα 120%. Επομένως, έχουμε να κάνουμε με ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο πλέον μακροοικονομικό, το οποίο θα επιτάσσει αντιμετώπιση αυτής της κρίσης χρέους, και υπάρχει και το ιδιωτικό χρέος, το οποίο ξεχνάμε, το οποίο θα έχει ακόμα πιο απειλητικές διαστάσεις. Το ιδιωτικό χρέος θα απαιτήσει γύρους πιθανών αναδιαρθρώσεων, το δημόσιο χρέος θα απαιτήσει τουλάχιστον μία επεκτατική νομισματική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για αρκετά χρόνια, για να μην πω για πολλά χρόνια. Ξέρετε, το πρόβλημα της Ευρωζώνης σήμερα είναι κυρίως ο συνδυασμός του χρέους με τον αποπληθωρισμό.
Ο συνδυασμός αυτών των δύο έχει, μάλλον το γεγονός ότι η κεντρική τράπεζα δεν έχει καταφέρει να ανεβάσει τα μέσα επίπεδα πληθωρισμού, το οποίο θα απαιτούσε μια ακόμα πιο επεκτατική νομισματική πολιτική από αυτή που έχει ήδη, τη γενναία πολιτική που έχει ασκήσει, έχει οδηγήσει στο να έχει ανατιμηθεί το ευρώ σε σχέση με το δολάριο κατά περίπου 9 με 10% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Αυτό σημαίνει μάλλον ότι οι επενδυτές αγοράζουν ευρώ γιατί περιμένουν ο πληθωρισμός στην Αμερική να είναι υψηλότερος σε σχέση με τον ευρωπαϊκό. Αυτό εξηγείται διότι η Αμερική έχει εφαρμόσει τελικά ένα πολύ πιο επεκτατικό δημοσιονομικό πρόγραμμα. Πιο επεκτατικό και με τα 1,93 που βάζει μπροστά η κυβέρνηση Biden που προστίθεται στα προηγούμενα, τόσο επεκτατικό που ξεπερνά ακόμα και το γενναίο πρόγραμμα δημοσιονομικής επέκτασης που έχουμε δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Άρα βλέπετε τα μεγέθη είναι πρωτοφανή και ακόμα και με τις γενναίες αποφάσεις που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί ίσως ακόμα γενναιότερες αποφάσεις στην πορεία για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτές τις ανισορροπίες που έχουν προκύψει. Δεν θα δούμε ρευστότητα από το πακέτο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πριν από τα μέσα του 2021, όπως σωστά είπε η Μαρία, το μεγαλύτερο μέρος θα έρθει προς το 2022, άρα αυτό σημαίνει ότι ακόμα χρειαζόμαστε την τόνωση της οικονομίας που ήταν ο αρχικός στόχος των ευρωπαϊκών αρχών, κυβερνήσεων και θεσμών. Επομένως, ναι, υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις. Προφανώς, μια σημαντική είναι πώς θα απορροφηθούν αυτοί οι πόροι. Πριν από μερικές μέρες, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών ζήτησε από την Κομισιόν να είναι πιο ευέλικτη στις προϋποθέσεις που θέτει για την απορρόφηση των πόρων. Έχουμε μια περίοδο στην οποία θα απαιτηθούν γενναίες αποφάσεις και μεγάλη ταχύτητα στον τρόπο με τον οποίο θα επενδυθούν και θα απορροφηθούν αυτοί οι πόροι που έχουν διατεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα κινητοποιηθούν και ιδιωτικοί πόροι παράλληλα. Και κλείνουμε αυτό το γύρο της συζήτησης με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο, προσθέτοντας ένα ερώτημα πέρα από το σχολείο σου. Τα κονδύλια που αναμένεται να έρθουν στα κράτη-μέλη συνοδεύονται από μεταρρυθμίσεις. Και μεταρρυθμίσεις που φαίνεται να μην είναι το φόρτε της Ελλάδος και να μην είναι και ιδιαίτερα εύκολες ή αποδεκτές στα κράτη-μέλη. Πόσο εύκολο για εμάς είναι μετά από μια δεκαετία μεταρρυθμίσεων που δεν έγινε, αλλά δύσκολη δεκαετία, να πορευθούμε σε τέτοια τροχιά? Νομίζω ότι έχουμε πάρει το κολάιστριο στο θέμα των μεταρρυθμίσεων. Μάθαμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις με το ζόρι, αλλά κάποιες μεταρρυθμίσεις έγιναν. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν μείνει κυρίως οι πολύ δύσκολες. Και αυτό θα είναι δύσκολη πρόκληση, μόλον ότι φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση να γίνει μια τέτοια προσπάθεια. Θα έλεγε κανείς ότι από αυτή την άποψη η πανδημία και οι έκτακτες ανάγκες ίσως θα μπορούσαν να είναι μια ευκαιρία προς αυτή την κατεύθυνση. Θα δούμε αν αυτή η κυβέρνηση, όποια επόμενη κυβέρνηση, γιατί θα τραβήξει πολύ αυτή η ιστορία, θα έχει και το mandate και την ικανότητα να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία. Αλλά πάντως, δεν είναι μόνο οι μεταρρυθμίσεις μεγάλη δυσκολία. Μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσά που καλώς θα έρθουν και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα να αρθοποδήσει. Αλλά ταυτόχρονα μιλάμε και για έναν υπερδιπλασιασμό του γραφειοκρατικού φόρτου. Γιατί εκεί που είχαμε να απορροφήσουμε ένα ΕΣΠΑ και δυσκολευόμασταν ως χώρα, δεν είχαμε αρκετά αποδοτικές υποδομές για να απορροφήσουμε ένα ΕΣΠΑ κάθε 7 ετία, τώρα έχουμε επιπλέον σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα να απορροφήσουμε άλλο ένα μεγάλο λιγιώδες ποσό. Δεν είναι καθόλου σίγουρο, μόλον ότι έχουν γίνει κάποιες στρατηγικές κινήσεις στην αρχή επαρκής, έτσι λένε τουλάχιστον τα ευρωπαϊκά όργανα για το ελληνικό σχέδιο, το ότι θα καταφέρουμε να το εξυπηρετήσουμε αυτό το σχέδιο στη συνέχεια. Θα είναι πολύ δύσκολος γρίφος, αλλά ξανά θα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και θα είναι κρίμα αν τη σπαταλήσουμε. Νέα διοίκηση, νέα κυβέρνηση στην Αμερική υπό τον Τζο Μπάιντεν έχουμε. Νέα προσπάθεια από την ευρωπαϊκή πλευρά να προσεγγίσει την αμερικανική κυβέρνηση ενδεχομένως και να αλλάξει τους όρους της εμπορικής σχέσης που έχει μαζί της. Και αυτή, τουλάχιστον στις δηλώσεις, υπάρχει. Λίγες ημέρες μετά την ορκομοσία του Τζο Μπάιντεν, κύριε Παγουλάτε, ποιο είναι το state of play, βλέποντας την Ευρώπη και την Αμερική πλέον στο ίδιο τραπέζι? Κοιτάξτε, η Ευρώπη δεν κρύβει την ανακούφισή της. Οτιδήποτε μετά τον Τραμπ θα προκαλούσε παραλήρημα, έτσι,
εφορίας, ακόμα και το ότι υπάρχει ο Τζο Μπάιντεν από μόνο του είναι επαρκές. Πολλό μάλλον όταν οι αποφάσεις και οι πρώτες αποφάσεις και οι εκτελεστικές πράξεις και η ρητορική του και ο προγραμματικός του λόγος και η εμπειρία του, όλα αυτά υποδεικνύουν το είδος της προεδρίας που θα ανασυστήσει τις στενές ευρωατλαντικές σχέσεις, θα προσπαθήσει να καλύψει ή να επουλώσει τα τραύματα αυτής της τραυματικής τετραετίας του Τραμπ. Η προτεραιότητα του Μπάιντεν σε ό,τι αφορά την εξωτερική του πολιτική, η εξωτερική του πολιτική δεν είναι η προτεραιότητα, αλλά σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική είναι ακριβώς η στενότερη πια σχέση με τους εταίρους, η επιστροφή της Αμερικής στους διεθνείς θεσμούς και συμφωνίες και οργανισμούς, ξεκινώντας από την Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, που για τους Ευρωπαίους είναι εξαιρετικά σημαντική, ήταν μέσα στην πρώτη ομάδα των εκτελεστικών πράξεων διαταγμάτων που υπέγραψε ο νέος πρόεδρος, πηγαίνοντας μετά σε όλα τα υπόλοιπα, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την προσπάθεια από κοινού με την Ευρώπη για να επιστρέψει η Αμερική στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, αλλά και να μεταρρυθμιστεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Επομένως υπάρχει ένα θετικό πλαίσιο, το οποίο είναι προφανές. Ο Μπάιντεν είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τη μεγαλύτερη εμπειρία εξωτερικής πολιτικής, ίσως που είχε οποιοδήποτε τις τελευταίες δεκαετίες, μεγαλύτερη και από αυτή που είχε ο Τζορτζ Μπους πατέρας το 1988. Υπάρχουν όμως και εμπόδια. Το πρώτο, ίσως το σημαντικότερο, έχει να κάνει με την Κίνα. Η αμερικάνικη κυβέρνηση δεν έχει κρύψει τη δυσαρέσκειά της για την υπογραφή της επενδυτικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα αμέσως πριν από την ορκωμοσία του νέου Προέδρου. Είναι προφανές ότι αυτό θα είναι ένα θέμα. Από την πλευρά τους οι Ευρωπαίοι είναι δυσαρεστημένοι από την προτεραιότητα που δίνει ο Πρόεδρος, η Προεδρία Biden, σε αμερικάνικες επιχειρήσεις για τα προγράμματα δημόσιων προμηθειών, αυτό το πρόγραμμα Buy America, το οποίο το βλέπουν ως μια εκδοχή προστατευτισμού και απειλεί και με αντίπεινα από την πλευρά ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προς αμερικανικές επιχειρήσεις εάν εφαρμοστεί. Υπάρχουν επομένως ζητήματα που έχουν να κάνουν κυρίως με αυτά τα θέματα και με άλλα, το Nord Stream της Γερμανίας, τις επιδοτήσεις προς την αεροπορική βιομηχανία. Αυτά είναι ζητήματα που είναι διαχειρίσιμα, και το ζήτημα των εταιριών τεχνολογίας θα μπει στη συζήτηση κάποια στιγμή, τις οποίες οι Ευρωπαίοι θέλουν και να φορολογήσουν και να ρυθμίσουν. Όλα όμως αυτά βρίσκονται σε ένα πλαίσιο ευρωατλαντικής συνεργασίας που δεν θα επιστρέψει στον κόσμο που είχαμε μέχρι το 2016, αλλά θα πατήσει πάντως σε μια μακρά παράδοση στενής διατλαντικής σχέσης, στην οποία προσβλέπουν και οι δύο πλευρές του Ατλαντικού. Μαρία Δεμερτζή, ποια είναι η οπτική των Βρυξελών στο συγκεκριμένο θέμα, και επειδή ο Γιώργος έβαλε στη συζήτηση και την παράμετρο της Κίνας, εάν τελικά εμπλέκονται τα τρία μέρη μαζί και εάν οι σχέσεις με το ένα ουσιαστικά απαγορεύουν συγκεκριμένες σχέσεις με το άλλο. Καταρχάς να πω ότι συμφωνώ με όλα αυτά που είπε ο Γιώργος. Το πρώτο απ' όλα είναι η ανακούφιση. Η ανακούφιση ότι τώρα πια μπορούμε να έχουμε μια ηγεσία η οποία, με την οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν ήταν δεδομένο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αυτό όμως που ελπίζω να είναι ξεκάθαρο επίσης είναι ότι η Αμερική δεν πρόκειται να κάνει οπισθοδρόμηση όσον αφορά την υποστήριξη των συμφερόντων της. Είναι πολύ βασικό να ξέρουμε ότι η Αμερική μπορεί να ακολουθεί το America First του Τραμπ, αλλά σίγουρα θα υπερασπίζεται τα αμερικανικά συμφέροντα πρωτίστως. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, δεν ήταν ποτέ τελείως διαφορετικό. Συμφωνώ επίσης ότι η εξωτερική πολιτική δεν είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα του Biden. Πάντα στην Αμερική και θα έλεγα σε όλες τις χώρες, τα ενδοχώρια θέματα είναι αυτά τα οποία, και κυρίως η οικονομία, είναι αυτά τα οποία έχουν προτεραιότητα, και κυρίως για μια χώρα τόσο μεγάλη όπως η Αμερική. Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία του Biden, όπως είπε και ο Γιώργος, είναι πολύ χρήσιμη για τις συζητήσεις που χρειάζεται να κάνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, κυρίως εν μέσω πανδημίας, όπου κάποιος συντονισμός, παγκόσμιος συντονισμός, είναι απόλυτα απαραίτητος. Όσον αφορά τώρα τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, θα ήθελα να προσθέσω 2-3 σημεία. Η Ευρώπη τα τελευταία 4 χρόνια, ακριβώς επειδή η Αμερική δεν μπορούσε να έρθει σε συζητήσεις με την Αμερική λόγω του Τραμπ, ανέπτυξε αυτή την συνείδηση, αν την πω έτσι, της στρατηγικής αυτονομίας. Μιλάμε για τον όρο στρατηγική αυτονομία πολύ στην Ευρώπη. Τι ακριβώς σημαίνει, βέβαια, δεν είναι ξεκάθαρο. Αλλά αυτό που νομίζω ότι σημαίνει είναι στρατηγική αυτονομία από την Αμερική.
Όχι στρατηγική αυτονομία από άλλους. Δεν τίθεται θέμα εξάρτησης της Ευρώπης από άλλους. Αυτό που απασχολεί την Ευρώπη είναι κατά πόσο πρέπει η Ευρώπη να στηρίζεται πάνω στην Αμερική όταν ασκεί η οικονομική πολιτική η οποία είναι εξωτερική. Και εδώ είναι που η σχέση μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής μάλλον θα αλλάξει, θα πάει κάπου αλλού. Η Αμερική είδαμε ότι αντέδρασε στη συμφωνία που έγραψε, δεν την υπέγραψε ακόμα, αλλά προσπαθεί να κάνει μια συμφωνία με την Κίνα η Ευρώπη. Η Αμερική αντέδρασε. Όταν η Ευρώπη προσπαθεί να ασκήσει την αυτονομία της σε θέματα, είναι να ξεφύγει λίγο από την Αμερική. Εδώ θα έλεγα ότι τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Πιστεύω ότι η στρατηγική συνεργασία της Ευρώπης με την Αμερική, κυρίως όσον αφορά το θέμα της Κίνας, είναι απαραίτητη. Δηλαδή το να θεωρούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε σημείο το οποίο είναι καλύτερο από μόνοι μας όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Κίνα, δεν νομίζω πως είναι ρεαλιστικό. Το ίδιο ισχύει και για την Αμερική. Η Αμερική από μόνη της δεν μπορεί να φτάσει σε καλύτερα αποτελέσματα. Μην ξεχνάτε ότι ο πληθυσμός της Κίνας είναι 1,4 δις. Η Ευρώπη μαζί με την Αμερική είμαστε κάτι λίγο παραπάνω από το μέσο. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε το μέγεθος που έχει η Κίνα και φυσικά αν βάλε και τις φιλοδοξίες της Κίνας, οι οποίες δεν είναι ξεκάθαρες, τότε βέβαια τα πράγματα δυσκολεύουν. Πιστεύω ότι η στρατηγική αυτονομία δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και της Αμερικής. Αυτό συζητιέται πολύ αυτή τη στιγμή και δεν είμαι σίγουρη που θα καταλήξει. Θοδωρή Γεωργακόπουλε, ακούσαμε τα νούμερα και τώρα στο ερώτημα, πέρα από το σχόλιο σου και την τοποθέτησή σου, στο ερώτημα ποια είναι η ελληνική οπτική στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων σε κάποια κουκίδα του χάρτη, μπορεί αυτό να ακούγεται έως και αστείο. Δεν είναι όμως, εάν σκεφτεί κανείς, ότι αρκετοί ασχολούνται με την νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμείς όλα δεν περνάμε μέσα από το πρίσμα της δικιάς μας χώρας. Είμαστε πάρα πολύ χαμηλά στις προτεραιότητες φυσικά μιας καινούργιας κυβέρνησης των ΗΠΑ ή οποιασδήποτε κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα. Ως περιοχή ίσως όχι το ίδιο χαμηλά, αλλά πάντως χαμηλά. Και το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε, γιατί απομένει να αποδειχθούν όλες οι εικασίες για το αν θα γίνει πραγματικότητα ή όχι, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ίσως είναι καλύτερο για τα ελληνικά συμφέροντα ο Αμερικανός πρόεδρος, όποιος ή όποια και αν είναι, να μην είναι κάποιος τον οποίο μπορεί να πάρει ανά πάσα στιγμή στο κινητό τηλέφωνο ο Ταγίπ Ερντογάν, για να πούνε τα δικά τους. Από αυτή την άποψη είναι προφανώς καλή εξέλιξη και μεγάλη ανακούφιση για όλους. Κάτι όμως που θα ήθελα να προσθέσω σε όλα όσα ακούστηκαν είναι ότι η απομάκρυνση της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι κάτι που ξεκίνησε το 2016. Έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, αρκετές δεκαετίες, κινητοποιούμενη κυρίως από δύο δυνάμεις, αρκετά σημαντικές. Πρώτη είναι ότι μετά το 1989 έπαψε να υπάρχει ο κοινός εχθρός, ο μπαμπούλας που έφερνε κοντά τις δύο άκρες του Ατλαντικού και τις ανάγκαζε να συνεργάζονται διαρκώς σε συγκεκριμένα projects συνέχεια, καθημερινά. Και το δεύτερο έχει να κάνει με τις δημογραφικές τάσεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Γιατί ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραμείνει ομοιογενής λίγο πολύ, αυτό που ήταν είναι λίγο πολύ αυτό που είναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες η σύσταση του πληθυσμού έχει αλλάξει. Πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καλύτερο δημογραφικό προφίλ, πιο νέο πληθυσμό από την Κίνα και φυσικά πολύ πιο νέο από την Ευρώπη και όλος ο δυναμισμός και όλοι οι νέοι Αμερικανοί προέρχονται από γονείς οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Ευρώπη. Έχει περάσει ο καιρός που οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κυρίως παιδιά ή εγγόνια Ευρωπαίων μεταναστών. Και πλέον η δυναμική νέα Αμερική είναι παιδιά και εγγόνια Μεξικανών, άλλων Λατίνων ή Μαύρων. Αυτό δημιουργεί μια de facto πολιτισμική απόσταση και όποιος είχα πάει πριν από δύο χρόνια και είχα περάσει πολύ χρόνο στις ΗΠΑ και είχα δει πάρα πολύ έντονο αυτό το φαινόμενο, ότι η πολιτισμική συνάφεια που θεωρούσαμε αυτονόητη πάβει να ισχύει. Πάβουμε να έχουμε κοινά πράγματα. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο δυναμικό. Μπορεί ο κάθε Τραμπ να το επιτείνει για λίγο ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να γίνει μικρότερο ως φαινόμενο επί Biden, αλλά είναι κάτι που υπάρχει και κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη και στη συνέχεια. Ψηφιακή Ευρώπη ή μάλλον ψηφιακός κόσμος ξεκίνησε από την ιστορία των λογαριασμών στα social media του Donald Trump και συνεχίζεται με παραμέτρους που φτάνουν μέχρι και στη φορολόγηση των αντίστοιχων μεγάλων εταιριών. Στο θέμα μπορεί να μας βάλει νομίζω καλύτερα από όλους ο Θοδωρή Γεωργακόπουλος. Θοδωρή. Είναι πολλά θέματα μέσα σε ένα και πρόσφατα μετά τα γεγονότα της 6 Ιανουαρίου ήρθε στο προσκήνιο ο ρόλος των social media, στο πώς γίνεται ο πολιτικός και γενικά ο δημόσιος διάλογος στις δύο άκρες του Ατλαντικού, κυρίως στις ΗΠΑ.
αναδύθηκαν τα προβλήματα, τα οποία βέβαια ήταν προϋπάρχοντα, τα οποία έχουν συζητηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο κόσμος που αντέδρασε με την κίνηση του Twitter να κόψει, να κλείσει το λογαριασμό του Donald Trump, θα μπορούσε κάλλιστα να διαμαρτύρεται για την επιλογή του Twitter να έχει σε ενεργεία το λογαριασμό του Donald Trump όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν έκανε retweet λογαριασμούς νεοναζί και έστελνε ανθρώπους να βάλουν βόμβες σε κυβερνήτες πολιτιών που δεν ήταν μαζί του. Είναι ένα μεγάλο θέμα, είναι ανοιχτό το θέμα αυτό, είναι μεγάλες αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες. Βεβαίως δεν είναι όλες μονοπόλια, το Facebook αυτή τη στιγμή έχει 2,6 δισεκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Το κακό που έχει κάνει στις κοινωνίες δεν ξεκινάει ούτε καταλήγει στην 6η Ιανουαρίου και την εισβολή στο Καπιτόλιο. Έχουν προκληθεί γενοκτονίες, έχουν οργανωθεί επαναστάσεις, έχουν δημιουργηθεί κινήματα, θεωρίες συνωμοσίας, θρησκευτικού τύπου παραφροσύνες που τις βλέπουμε με κατάπληξη. Και αυτό γίνεται εδώ και 10 χρόνια. Εδώ και 10 χρόνια συζητάμε ότι ο δημόσιος διάλογος που εκτελήσεται εκεί σε μεγάλο βαθμό μπορεί να γίνει τοξικός. Και ταυτόχρονα τον έλεγχο πάνω σε όλα αυτά τον έχουν οι ιδιωτικές εταιρείες ουσιαστικά, οι οποίες παίρνουν ad hoc αποφάσεις κάθε φορά που αποκτούν πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει. Από την ευρωπαϊκή σκοπιά, οι αντιδράσεις για ό,τι συνέβη τον Ιανουάριο του 2021 στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν να κάνουν κυρίως με την υπεράσπιση μιας ελευθερίας έκφρασης, η οποία εδώ την αντιλαμβανόμαστε λίγο διαφορετικά από ότι την αντιλαμβάνονται στις ΗΠΑ και μάλιστα στις διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες την αντιλαμβάνονται διαφορετικά από ότι την αντιλαμβάνονται στις ΗΠΑ. Οι κινήσεις που έχει κάνει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θεωρείται πρωτοπόρος στην αναχέτηση αυτών των μεγάλων εταιριών τεχνολογίας, δεν έχουν να κάνουν με το θέμα της ελευθερίας έκφρασης. Έχουν να κάνουν κυρίως με δύο άλλα πράγματα. Τα θέματα αντιμονοπωλιακών πρακτικών και το θέμα της φορολογίας, που είναι λίγο πιο συγκεκριμένα, που είναι πράγματα στα οποία μπορεί να παρέμβει ένας ρυθμιστικός φορέας για να τα ρυθμίσει. Αλλά το θέμα της ελευθερίας της έκφρασης και το πώς ρυθμίζεται όταν οι πλατφόρμες της έκφρασης είναι ιδιωτικές, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και πολύ στο μέλλον. Δυστυχώς, σε αυτό το επεισόδιο του podcast δεν θα έχουμε τις απαντήσεις. Πιθανότατα ούτε και στο επόμενο επεισόδιο να τις έχουμε. Πιθανότατα να μην βρεθούν απαντήσεις για πολλά χρόνια ακόμα. Το σίγουρο όμως είναι ότι τις συνέπειες που έχουμε δει μέχρι τώρα θα συνεχίσουμε να τις βλέπουμε. Οι ειδικοί λένε ότι η μέθοδοι ριζοσπαστικοποίησης των ανθρώπων που εισέβαλαν στο Καπιτόλιο, οι οποίοι ήταν σίγουροι ότι δεν καταλύουν τη δημοκρατία αλλά υπερασπίζονται τη δημοκρατία, είναι οι ίδιες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οργανισμοί σαν τον ISIS ή τις θρησκευτικές αιρέσεις για να αποκτήσουν μέλη. Αυτό το πράγμα πρέπει με κάποιο τρόπο, με κάποια μέθοδο να ελεγχθεί, γιατί θα οδηγήσει σε παρόμοια ή και χειρότερα φαινόμενα στο μέλλον. Τι θα μπορούσε να ελεγχθεί κεντρικά? Και πάω στις Βρυξέλλες στην Άγια Δημερτζή. Δύσκολη ερώτηση αυτή, δεν υπάρχει σαφής απάντηση για πολλούς λόγους. Καταρχάς, το θέμα που ανέφερε ο Θοδωρής σχετικά με την λογοκρισία. Είναι πραγματικά εξαιρετικό να βλέπουμε τις μεγάλες αυτές πλατφόρμες, τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες δεν ξέρω αν τις γνωρίζετε, έχουν τον τίτλο Οι Φύλακες των Πυλών, το οποίο είναι πάρα πολύ, μια πολύ ενδιαφέρουσα ορολογία, The Gatekeeper. Οι οποίοι στην ουσία ελέγχουν όλες τις πληροφορίες οι οποίες εισέρχονται μέσα στη δική τους την πλατφόρμα και χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς σκοπούς. Και έχουν τώρα τη δυνατότητα να καθορίζουν οι ίδιες οι πλατφόρμες ποιοι θα μιλήσουν και τι θα πούν. Αυτός είναι ο ρόλος κλασικά της μιας κοινωνίας και της, αν θέλετε, μιας κυβέρνησης, του κράτους. Δεν είναι ο ρόλος που αναθέτουμε σε ιδιωτικές πλατφόρμες ή σε ιδιωτικές εταιρείες. Οπότε εδώ αυτό και μόνο είναι κάτι το οποίο πρέπει να μοθετηθεί κατά κάποιο τρόπο. Πώς δεν είναι ξεκάθαρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε κάποιες προτάσεις οι οποίες κατευθύνονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης, υπενθυμίζω ότι έχουμε και το GDPR, το οποίο έχει να κάνει με τα προσωπικά δεδομένα. Πολύ σημαντικό νομοθετικό σχέδιο για την προστασία του πολίτη από τέτοιου είδους θέματα. Αλλά να παραπέμπω λίγο στα θέματα τα οικονομικά, τα οποία γνωρίζω περισσότερο. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των πλατφόρμων είναι ότι είναι πολύ μεγάλες, δηλαδή έχουν κλίμακα. Και δυστυχώς, όπου υπάρχει κλίμακα, υπάρχει και δύναμη η οποία μπορεί να είναι μονοπωλιακή δύναμη. Ενώ στις πιο, θα έλεγα, παραδοσιακές
οικονομίες και οικονομικά μοντέλα είναι εύκολα μέσω εντός εισαγωγικών να προσδιορίσουμε αυτό το θέμα των μονοπωλίων, γιατί απλώς ο καταναλωτής επιβαρύνεται με υψηλότερη τιμή. Όταν φτάνουμε στις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες είναι διαφορετικά, λειτουργούν με διαφορετικά μοντέλα πολύμορφων αγορών, εκεί το θέμα των μονοπωλίων δεν είναι τόσο απλό. Και αν δείτε την πρόταση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λίγο πριν τα Χριστούγεννα, που λέγεται το Digital Market Act, η πρόταση πράξης για την ψηφιακή αγορά, ήταν μια πρόταση στην οποία προσπαθεί να ελέγξει τη δημιουργία μονοπωλίων, όχι να ελέγξει τα μονοπόλια. Δηλαδή, καθορίζει τι σημαίνει μεγάλος. Τι σημαίνει ποιος είναι μεγάλος και ποιος είναι μικρός. Είναι σημαντικό αυτό για να ξέρουμε ποιον θα ελέγξουμε και ποιον δεν θα ελέγξουμε. Πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι προσπαθεί να περιορίσει τον βαθμό λειτουργίας τους μέσα στις αγορές, έτσι ώστε να μην γίνουν μονοπόλιο. Παραμένει αυτό μια πρόταση, μια νομοθετική πρόταση, η οποία δεν έχει περάσει ακόμα, δεν έχει γίνει νόμος, αλλά είναι πραγματικά η πρώτη παγκόσμια νομοθετική ρύθμιση η οποία προσπαθεί να ελέγξει τις αγορές. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλες ψηφιακές εταιρείες, οι φύλακες των πυλών, έχουν επενδύσει πολύ στα γραφεία τους στην Ευρώπη προκειμένου να βρίσκονται σε ένα μόνιμο διάλογο με τους, κυρίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει και στην οποία έχουμε αναθέσει και την νομοθετική ρύθμιση αυτών των ψηφιακών εταιρεών. Είναι σημαντικό ότι τέτοιες είδους νομοθεσίες δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις υπάρχουσες δραστηριότητες των πλατφόρμων. Αλλά όμως αντικατοπίζει το γεγονός ότι περνάμε σε μια μορφή οικονομικού μοντέλου που είναι τελείως διαφορετική. Αυτές οι πολύπλευρες αγορές λειτουργούν τελείως διαφορετικά από ό,τι λειτουργούν οι κλασικές αγορές. Ένα άλλο πολύ σημαντικό εργαλείο, κατά την άποψή μου, το οποίο επίσης θα κλονίσει τις ευρωπαϊκές σχέσεις με την Αμερική, είναι το θέμα της φορολόγησης των ψηφιακών πλατφόρμων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση του Biden θα είναι πολύ ενάντια στο να φορολογήσει η Ευρώπη τις ψηφιακές αυτές πλατφόρμες. Δεν είναι ενάντια στο να τις φορολογήσει, αλλά θα ήθελε η ίδια να τις φορολογήσει. Θα είναι σίγουρα ενάντια στη φορολόγηση των πλατφόρμων, γιατί φαίνεται σαν να είναι επίθεση σε αμερικανικές εταιρείες, δεδομένου ότι αυτές οι ψηφιακές εταιρείες είναι όλες αμερικάνικες. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ακόμα και η κοινή γνώμη έχει αποφασίσει ότι πρέπει οπωσδήποτε πια να ξεκινήσει η φορολόγηση αυτών των εταιρείων, όπως φορολογούμαστε άλλωστε όλοι μας. Και είναι κάτι το οποίο ελπίζω όσα το θέμα εκεί συζητείται στον ΟΣΑ, να μπορέσει να προχωρήσει λίγο περισσότερο από όσο έχουμε δει μέχρι στιγμής. Κύριε Παγουλάτε, εάν θυμάμαι καλά, υπό την ομάδα σας και δούλευα και εγώ σε αυτήν τότε ή για αυτήν τότε, έχουν περάσει 3 χρόνια και συζητούσαμε και συνεχίζουμε να συζητάμε το ίδιο ακριβώς θέμα. Εάν και κατά πόσο θα μπορεί μια τέτοιου είδους πρόταση φορολόγησης των μεγάλων να περάσει, εκεί που παράγεται ο πλούτος να φορολογηθεί επίσης, και πόσο αυτό ουσιαστικά χτυπά τη δημοκρατία ή όχι. Ναι, είναι αυτό το έργο που προϊόν συνεργασίας Διανέως Eliamep, που είχε παραγάγει προτάσεις μεταρρυθμιστικές για την Ευρώπη. Τα είπε πάρα πολύ ωραία η Μαρία, δεν έχω κάτι παραπάνω να προσθέσω στην πολύ ωραία ανάλυση. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, αν μπορώ να το διευρύνω λίγο ως αντικείμενο συζήτησης, πώς βρίσκεις νέες πηγές φορολογικών εσόδων. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλά πλέον και οι αμερικάνικοι, μπαίνουν σε μια φάση που θα χρειαστούν πολύ αυξημένες δημόσιες δαπάνες, ήδη τις πραγματοποιούν, σωρεύουν υψηλό δημόσιο χρέος, δεν μπορεί να πορεύεται κανείς στο μέλλον με την αίσθηση ότι αυτό το χρέος κάπως θα διαγραφεί, κάποιος διαμαγείας θα το εξαφανίσει. Θα πρέπει να βρεθούν νέοι πόροι χρηματοδότησης του δημοσίου, των κυβερνήσεων, προκειμένου να αρχίσουν σιγά σιγά να παράγουν τα πρωτογενή πλεονάσματα για να αρχίσουν να απομειώνουν σε βάθος χρόνου αυτό το χρέος. Αυτό είναι μια συζήτηση που αφορά τις ΗΠΑ, διότι η κυβέρνηση Biden μπαίνει με ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα, όχι μόνο αναθέρμανσης οικονομίας, ανάκαμψης, αλλά και επενδύσεων στην πράσινη ανάπτυξη και κοινωνικών επενδύσεων. Οι προτεραιότητες που έχει στο πεδίο το κοινωνικό και τις μεγαλύτερες ισότητες, μάλλον τη μείωση των ανισοτήτων στην Αμερικάνικη κοινωνία, απαιτεί πόρους, δημόσιους πόρους. Άρα η συζήτηση της φορολόγησης νέων κλάδων ή
κλάδων που υποφορολογούνται και επίσης και του πλούτου, είναι μια υπόθεση που μοιάζει που πλέον επικαιροποιείται στις ΗΠΑ και είναι βέβαιο ότι θα αυξηθεί η φορολογία του υψηλού πλούτου. Και αντίστοιχα στην Ευρώπη υπάρχει μια μακρά συζήτηση, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την οργανωμένη φόρο αποφυγή. Δεν μιλάμε για τη φόρο διαφυγή, μιλάμε για την νόμιμη φόρο αποφυγή που έχει να κάνει με πολύ μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που μεταφέρουν την έδρα τους ή ας πούμε την έδρα του φορέα που έχει το intellectual property, που είναι εκεί από όπου απορρέουν τα μεγαλύτερα κέρδη, σε φορολογικές επικράτειες χαμηλότερης φορολογίας. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία άπτονται βεβαίως του περιβαλλοντικού φόρου. Το φόρο στα πλαστικά, θυμίζω, ήταν ένας από τους τρόπους με τους οποίους θα χρηματοδοτηθεί το μεγάλο πακέτο ανάκαμψης, αλλά και του φόρου στις ψηφιακές εταιρείες. Και η συζήτηση του ότι πρέπει να στραφούμε στο να φορολογούνται όχι τα κέρδη τα οποία εύκολα μετακινούνται σε μια λογική φορολογικού ανταγωνισμού, αλλά οι εργασίες, ο τζίρος. Και βέβαια το μεγάλο θέμα που έθεσε και ο Θοδωρής προλίγου, του πώς ρυθμίζεις το περιεχόμενο, την πλατφόρμα, τον αλγόριθμο αυτών των εταιριών, οι οποίες λειτουργούν με έναν τρόπο που έχει αποβεί εξ αποτελέσματος νοσηρός για τη δημοκρατία. Όλα αυτά θα έπρεπε να είναι μέρος μιας δημόσιας σφαίρας ελέγχου, λογοδοσίας και ρύθμισης, όχι απαραίτητα παρεμβατικής ρύθμισης, αλλά για παράδειγμα ο αλγόριθμος, και αυτό είναι κάτι που το έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα έπρεπε να είναι δημόσιος ως προς τις απαιτήσεις διαφάνειας που ικανοποιεί, και να μην έχουμε εταιρείες όπως η Facebook ή άλλες εταιρείες του διαδικτύου να οδηγούν κάποιον σε μια αναζήτηση, ας πούμε, ή σε μια εμφάνιση posts στο feed, ας πούμε, του Facebook του, στις πιο ακραίες και στις πιο ερεθιστικές συναισθηματικά, ας πούμε, αναρτήσεις, οι οποίες οδηγούν στο να φανατίζουν όλο και περισσότερο μεγάλες μερίδες του πληθυσμού. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουν να αντιμετωπίζονται ως χώροι στους οποίους η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αναλάβουν συντεταγμένες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Όχι μόνο για την αντιμετώπιση των μονοπωλιακών συμπράξεων, όπως είπε η Μαρία, αλλά και για την αντιμετώπιση τέτοιων παρεκβάσεων που οδηγούν σε πάρα πολύ ακραίες και αποσταθεροποιητικές συμπεριφορές και λειτουργίες για τη δημοκρατία. Μαζί με τη Μαρία Δεμερτζή, αναπληρώτρια διευθυντρία του Bruegel, τον Γιώργο Παγουλάτο, γενικό διευθυντή του Eliamep, και τον Θόδωρο Γεωργακόπουλο, διευθυντή περιεχομένου της Διανέωσης, θα τα πούμε στο δεύτερο επεισόδιο του Athens Brussels Review. Αύριο, Γιάννη Παπαγεωργίου. Να είστε όλοι καλά.